για τον αγροτικό μας τομέα, τον αγροδιατροφικό τομέα, να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες που έχει ο τόπος. Είμαι απολύτως βέβαιος πως η χώρα, η Ελλάδα, ο τόπος, έχει εξαιρετικές δυνατότητες στον αγροδιατροφικό τομέα. Και για να τις αξιοποιήσουμε αυτές χρειαζόμαστε στρατηγικό σχέδιο. Δηλαδή χρειαζόμαστε ένα νέο σχέδιο για την παραγωγική μας βάση στον αγροδιατροφικό τομέα και η κυβέρνηση εργάζεται στην κατεύθυνση αυτή. Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός προχτές μετά τη συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας, τον κύριο Φιλ Χόγκαν, όταν αναφέρθηκε στην αλλαγή κατεύθυνσης για το καινούριο παραγωγικό μοντέλο στην αγροτική ανάπτυξη. Θα δούμε και νέες καλλιέργειες. Αυτό σημαίνει ότι θα φύγουμε από τις παραδοσιακές και θα πάμε σε νέες καλλιέργειες. Χρειαζόμαστε ένα άλλο κοίταγμα στον τομέα της αγροδιατροφής. Χρειαζόμαστε πρόταξη της ποιότητας στα προϊόντα, της ενσωμάτωσης καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία, στην πιστοποίηση της ποιότητας και βέβαια ιδιαίτερη μέρημνα για επώνυμα προϊόντα και εξαγωγές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προσθέτουμε αξία στο προϊόν, σημαίνει ότι αυξάνουμε την τιμή στον παραγωγό, σημαίνει ότι δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας. Υπάρχουν πολλά προϊόντα, κρίσιμα προϊόντα, για τα οποία εφαρμόστηκαν λάθος πολιτικές, όπως το βαβάκι, και χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνσης στη διαχείριση αυτών των προϊόντων. Τις προηγούμενες μέρες το Υπουργείο εξέδωσε μια νέα υπουργική απόφαση για την βαβακοκαλλιέργεια. Αυτά συζητήσαμε με τους υπευθύνους του μεγάλου και σύγχρονου οικοκυστηρίου, των θρακικών οικοκυστηρίων. Αυτά συζητούμε με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση για το Βαμβάκι και τις ομάδες παραγωγών στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Χρειαζόμαστε αλλαγή κατεύθυνσης, έτσι ώστε αλλάζοντας το κλίμα στον αγροδιατροφικό τομέα, αλλάζοντας το κλίμα στην τυποποίηση, στη μεταποίηση, στις εξαγωγές, αλλάζουμε το κλίμα στην οικονομία για την χώρα.